Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό κιόλας τα χρέη προς το δημόσιο έχουν εκτιναχτεί. Ένα δις κάθε μήνα. Και τα ληξιπρόθεσμα χρέη κάθε μήνα πετάνε σε απίστευτα ύψη. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο αυξάνονται μηνιαίως, πρωτοφανές. Γιατί ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τους δυσβάστακτους φόρους. Απίστευτους φόρους. Αυτούς τους φόρους δεν τους έβαζε ο κύριος Θεοχάρης. Ο κύριος Θεοχάρης ούτε καν συμμετείχε, υποτίθεται, και στο κυβερνητικό συμβούλιο, στις κυβερνητική αυτή ομάδα, την οικονομική, για το να λαμβάνονται αυτού του είδους αποφάσεις. Και το οικονομικό επιτελείο. Ο κύριος Θεοχάρης δεν έπαιρνε πολιτικές αποφάσεις. Όλες τις αποφάσεις για τη φορολαιλασία των τελευταίων χρόνων λαμβάνονται από την κυβέρνηση, βεβαίως και με τις εντολές, τις υποδείξεις, τη συνεννόηση, πέστε το και έτσι, να το πούμε έτσι, πιο ευγενικά, με την Τρόικα. Ο κύριος Θεοχάρης τι ήτανε? Ήτανε εκτελεστικό όργανο. Μια θέση η οποία είχε καθοριστεί στο πλαίσιο και των αποφάσεων και των συνεννοήσεων με την Τρόικα, η οποία ήταν υποτίθεται μη πολιτική, με πενταετή θητεία, προκειμένου... Δηλαδή ήταν πετυχημένο κάτι, νόμιζα ότι ήταν αποτελεσματικό. Άλλο λέω. Περιμένετε. Πρέπει να συνοηθούμε, γιατί δεν ξέρει και ο κόσμος τι είναι. Αυτό είχε αποκλειστικό στόχο. Γιατί σωστά λέει ένας εδώ ότι μέχρι τώρα του χρόνου με το αλαλούμε τις εγκυκλίους που άλλασε τους νόμους. Αποκλειστικό. Που έβγαζε ο ίδιος. Και τώρα το λέμε πετυχημένο. Μα δεν θα με αφήσετε να τελειώσω και θα πούμε για το κύριο. Λέω γιατί τι λέει ο κόσμος. Ασφαλώς. Λοιπόν, αποκλειστικό στόχο αυτό είχε να υλοποιεί και μόνο τις κυβερνητικές ρυθμίσεις, κυβερνητικές αποφάσεις σε σχέση με τα έσοδα. Εκτελεστικό όργανο δηλαδή ήταν. Ναι, αυτό ήταν. Αυτός ήταν. Όργανο, και το είχε καθοριστεί αυτή η αρμοδιότητα προκειμένου να στεγανοποιηθεί από το πολιτικό σύστημα, ώστε να μην επηρεάζεται η προσπάθεια να συλλεγούν τα έσοδα του δημοσίου από πολιτικές παρεμβάσεις. Λοιπόν, εδώ ακούμε ξαφνικά ότι πριν λήξει η θητεία του, για τα πενταετής η θητεία, το συμβόλαιο που είχε, παραιτήθηκε ο ίδιος. Προφανώς όλες οι ενδείξεις και οι δηλώσεις του, και οι δηλώσεις του, αν δείτε τις δηλώσεις του. Ναι, τον ακούσαμε. Δεν είμαι από διαβιβλίωση. Εξαναγκάσει απαραίτηση για να μην πάρει αποζημίωση. Δηλαδή εσείς, κύριε Λαφαζάνη, αν ήσταν κυβέρνηση θα τον κρατάγατε? Αυτό θέλετε να μας πείτε? Ακούστε τώρα, είναι ερώτηση αυτή, πού να ξέρω εγώ. Ερώτηση, βεβαίως. Εγώ λέω το εξής. Δεν πρέπει να ήσταν κυβέρνηση, θα τον κρατάγατε? Δεν πρέπει να... Τώρα δεν είναι... Μπλέκεται τα θέματα. Λοιπόν, δεν πρέπει να μάθουμε εμείς τι συνέβη. Δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Είχε, δεν μάζευε, είπε, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και τα έσοδα. Συνήθως είναι θέμα της συνεργασίας. Δεν μάζευε τα έσοδα. Είχε προβλήματα, είχε δυσλειτουργίες. Μήπως η κυβέρνηση ήθελε άλλα πράγματα δεν έκανε τις ωρέξεις και τις επιθυμίες πραγματικότητα, κύριος Θεοχάρης. Όπως εγώ άκουσα ήμουν από όλους. Ένα πέπλος σιωπής. Εδώ όμως δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει πρόβλημα με τη φορολογία, που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορεί να είναι το εξελαστήριο θύμα ο κύριος Θεοχάρης. Τις αποφάσεις τις λαμβάνει η κυβέρνηση. Τους νόμους και το φορολογικό σύστημα το διαμορφώνει η κυβέρνηση. Είναι θεσμός αυτός που είναι απαραίτητος, που χρειάζεται κατά τη γνώμη σας, του μόνιμου Γενικού Γραμματέα? Δηλαδή θα μπει ένας αύριο πάλι. Εσείς θα τον κρατήσετε, αυτό θα τον κρατήσετε, το θεσμό θέλω να πω, αν γίνεται κυβέρνηση. Πρέπει να περάσει ο τόπος σε ένα επίπεδο όπου η πολιτική να έχει απόλυτη ή, εν πάση περιπτώσει, ισχυρή αξιοπιστία. Δεν είναι δυνατόν να λέγεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών ή το αρμόδιο οικονομικό κυβερνητικό επιτελείο θα κάνει παρεμβάσεις πολιτικού χαρακτήρα για να εξυπηρετήσει ημετέρους ως προς τη συλλογή εσόδων, και για να το αποφύγουμε αυτό βάζουμε, υποτίθεται, ένα τρίτο τεχνοκράτη επιθητεία για να συλλέξει τα έσοδα και να κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και να την κάνει αξιόπιστα
και τεχνοκρατικά άρτια. Mm. Μα αυτός είναι ο ρόλος της πολιτικής. Mm. Αν δεν φτάσουμε στο σημείο, μάλιστα, η πολιτική ίδια και η πολιτική εξουσία να έχει αυτή την αξιοπιστία, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο. Αμέσως και έτσι, καλή μισή ώρα να κάνει την ερώτηση. Κάνω μια τελείως υποθετική παρατήρηση. Ας υποθέσουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή.